Εδώ για μία ακόμα φορά με την κυρία Ρούλα, τη σούπερ μαγείρισα που τα παιδάκια γλύφουν τα δάχτυλά τους στο σχολείο που δουλεύει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, έχουμε άγχος, πώς θέλεις τα πράγματα? Δεν έχουμε άγχος, θα εξαρτηθεί και από την καμπάνα. Ναι. Να δούμε για ποιον βαράει η καμπάνα. Μάλιστα. Αυτό που δοκιμάσατε, τι έλεγε? Μέτριο, για να είμαι ειλικρινής, να ήταν λίγο άψιστο. Ναι. Πολύ μπύρα. Πολύ μπύρα. Η πατάτα. Η πατάτα δεν είχε γίνει τραγανή. Πρέπει να παίρνουμε πατάτες από την Τραγάνα, μια περιοχή. Ναι, την ξέρω, για να είναι τραγανές. Αυτό ακριβώς. Γεια σου. Πού τα βρίσκεις? Πού τα βρίσκεις, βρε άτιμο, ναι. Λοιπόν, Σπύρο μου, τι λες να κάνουμε σήμερα? Ελπίζω κάτι εύκολο. Το προηγούμενο δεν είναι. Παράπονο, εντάξει, και το προηγούμενο εύκολο ήταν. Τσίμπα γαρολάκια και τα ένωνα. Εντάξει. Στη ζωή θα σου τύχουν και πιο δύσκολες καταστάσεις. Ωραία, εδώ. Θα πεις εγώ έχω τσιμπήσει ρολάκια με την οντογλυφίδα. Περιμένω τα δύσκολα. Δεν μασάω, κατάλαβες. Να φωνάξουμε τον Έκτορα. Θα τον φωνάξουμε, ναι. Παναγιά κοντά του. Να σας πω, μόλις μπει, θα πούμε και οι τρεις μαζί, θα δώσω εγώ το σύνθημα. Σάντα Μάρα θα. Ναι, μπράβο, ναι. Τρελάνουμε, ναι, θα τον τρελάνουμε. Ναι. Είναι κερκυραϊκό αυτό. Βέβαια. Έτσι, θα πω. Ένα, έχουμε, δύο, τρία. Μόλις μπει. Ναι. Πάμε. Παρακαλώ λοιπόν να έρθει ο Έκτορα Μποτρίνη στην παρέα μας. Σάντα Μάραθα! Γέλα, γέλα. Γέλα, γέλα. Σε λίγο θα βαρέσει η καμπάνα, ε. Για να δούμε τι έχει καμπάνα από την κάτω. Την ξέρεις την έκφραση αυτή? Την ξέρω, την ξέρω. Την έλεγε η μαμά σου όταν γύριζες το πρωί από τα μπουζούκια που πήγαινε στα κλαμπ εκεί καλά, και σου έλεγε Σάντα Μάραθα, ε. Τι άλλο λέμε στην Κέρκυρα? Τι άλλο λέμε? Ποιο είναι το ψηλότερο δέντρο της Κέρκυρα? Το Μαϊντανός. Ακριβώς. Λοιπόν. Για να δούμε. Το υλικό είναι χοιρινό, σπάλα χοιρινή. Σπάλα χοιρινή. Τι έχουμε εδώ, Μάνα? Χοιρινή τηγανιά με πράσο και τηγανιτές πατάτες, οι αγαπημένες σου που ακόμα δεν έχουμε φάει μια πατάτες προκοπής εδώ στην εκπομπή. Στα χέρια σου είναι, Σπύρο. Ναι, όλο κοτόπουλα. Όλο ναι. Πατάτες τηγανιτές. Είναι κομμένο? Ε? Όχι, Όχι, θα το κόψεις, Σπύρο. Ωρα, θα το κόψεις. Αρχίζουν τα λοιπόν, δύσκολα. 23 λεπτά. 23. 23. Λοιπόν, ανασκουμπόσου, ναι. Ανασκουμπόσου, ναι. Κάτσε. Ευχαριστούμε, Έκτορα. Ευχαριστούμε. Γιατί σου είπε ανασκουμπόσου? Είδε κάπως να μην είμαι κουμπωμένος. Όχι, δεν είπε κουμπόσου. Ναι, το κατάλαβα. Ανασκουμπόσου. Ναι, και εγώ το κατάλαβα.